Δεν συμφωνεί και η κυρία Ζωγράφου μαζί σας. Καλημέρα, κυρία Ζωγράφου. Μαζεύτηκαν όλοι οι επιστήμονες εδώ σήμερα. Άρα υπομονή, θέληση, αποφασιστικότητα για να, όπως είπε και ο γιατρός μας, να σταθούμε όρθιοι στο τέλος, κυρία Ζωγράφου. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα. Από το σπίτι. Μένουμε σπίτι εδώ και πολλές μέρες. Είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλους. Γιατί είναι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον ιό. Έναν άγνωστο ιό που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και που ο βασικός μας τρόπος για να τον αντιμετωπίσουμε, να τον παλέψουμε είναι αυτό. Σωστό. Τώρα, κυρία Κεραμέως, εάν κλείνοντας προσδιορίσω τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε στις πανελλαδικές, θα πέσω πολύ έξω ή βλέποντας και κάνοντας από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κύριε Αυτιά, δεν μπορώ να δώσω μια ασφαλή πρόγνωση αυτή τη στιγμή. Μπορώ όμως να σας πω ότι τα παιδιά δεν θα χάσουν τη χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, είτε αυτό είναι περικοπή της ύλης, είτε αυτό είναι επέκταση σχολικού έτους, είτε είναι ελαφρά μετακύληση ημερομηνίας έρευνας πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου τα παιδιά να μην χάσουν τη χρονιά. Άρα τους συνιστώ ψυχραιμία, καταλαβαίνω πραγματικά την αγωνία τους και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μειώσω αυτήν την αναστάτωση που έχει προκαλέσει αυτή η πρωτοφανής κρίση που βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, κύριε Αυτιά, ο πλανήτης ολόκληρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Κεραμέως. Σας ευχαριστώ θερμά. Βήμα-βήμα, γιατρέ μου, έτσι. Βήμα-βήμα. Θέλω να κλείσουμε μετά όλοι μαζί. Κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Επανερχόμαστε σε τώρα. Τα δύο πρώτα λεπτά, το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια του Μάνου του Σφακιανάκη λέει «Μην ανοίγετε ηλεκτρονικά μηνύματα τώρα που είστε στο σπίτι. Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία. Μην επισκέπτεστε επισφαλείς ιστοσελίδες. Μην δίνετε προσωπικά στοιχεία. Μην επικοινωνείτε για κανένα λόγο με τους εκβιαστές, αλλά μόνο με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Και αλλάζετε κώδικα ασφαλείας». Όλα αυτά, διότι είναι πολλοί κόσμος στο σπίτι, κυρία Σκετή και κυρία Ζωγράφου. Καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος μπαίνει στους υπολογιστές, πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει κάτι, αλλά τελικά πέφτει στη λούμπα, όπως λέμε, κύριε Γαργαλιάνο. Θέλω το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ, κύριε Γαργαλιάνο. Είστε από τους κορυφαίους. Πάντα η άποψή σας κυριαρχεί και μας ενδιαφέρει. Γιατί είστε και άνθρωπος διπλανής πόρτας. Θέλω να πω μόνο ναι, ότι να λειτουργήσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα ως συγκροτημένο κράτος. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας, ναι, η μείζων αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση, έχει δείξει μια σημαντική σοβαρότητα. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε ως εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στηρίζοντας τους συναδέλφους μας που μπάπτονται στο εθνικό σύστημα, αλλά βεβαίως και το ιδιωτικό σύστημα ό,τι μπορεί κάνει. Να σας πω κάτι. Ο γιατρός, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι γιατρός και τιμάει τη μπλούζα του. Τελεία. Σήμερα, επειδή είστε στην Επιτροπή, θα εισηγηθείτε να πάμε μια σκάλα παραπάνω στα μέτρα? Εμείς θα εισηγηθούμε αυτά μετά από συζήτηση. Ναι. Τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία, ο Υπουργός Υγείας, ο Πρωθυπουργός της χώρας και βεβαίως μετά από συζήτηση που θα έχουμε εμείς οι 7 μέλη της Επιτροπής. Νομίζω ναι, ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κατάλαβα. Να ετοιμαζόμαστε. Περιμένουμε σήμερα, Γιώργο, να ενημερώσουμε και τις τηλεθεατές. Ναι, 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 δώστε το. Περιμένουμε κυβερνητικές αποφάσεις. Αν συνεχιστεί το χθεσινό και προχθεσινό χάλι, να υπάρχουν χιλιάδες ταξιδιώτες προς τα χωριά και στις παραλίες, η κυβέρνηση ίσως και σήμερα ανακοινώσει την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Έτσι, έτσι. Κυρία Ζωγράφου, θέλει προσοχή από τον κόσμο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο σας θέλω εδώ δυνατά. Την τελευταία στιγμή ζητήσαμε την άποψή σας. Άρα, δύναμη, όπως λέει και ο κύριος Ασκητής, έτσι, και θέληση, αγάπη και συμπόνια. Και προσαρμογή. Είναι τεράστια η ανάγκη για προσαρμογή. Μάλιστα. Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουμε την απόσταση. Πρέπει να εστιάσουμε σε λίγες και καλές σχέσεις. Πρέπει να δούμε την επικοινωνία μέσα από αυτούς τους οποίους θα είναι μάλιστα κοντά μας, δηλαδή η οικογένειά σαφής μας, αλλά και να μάθουμε να τη χειριζόμαστε σαφής από απόσταση. Σαφής. Δεν αποξενωνόμαστε. Σωστό. Κύριε Σκητή, εδώ το Σαββατοκύριακο η οικογένεια να έρθει επίσης. Ναι. Επίσης, και να μάθουμε να παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια με τα παιδιά μας. Νομίζω ότι ο ιός κάνει ένα μεγάλο καλό. Βλέπουμε τα παιδιά μας. Σωστό. Και το ρολόι μας είχε κλέψει τη ζωή. Ακριβώς. Κύριε Γαργαλιάνο, εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους. Να σε καλά, Γιώργο.